Να σας ευχηθώ καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, καλή Σαρακοστή. Και καθώς ολοκληρώθηκε ένας έντονος μήνας σημαντικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων και υλοποίηση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνησή μας είχε ήδη δεσμευθεί προεκλογικά, η προσοχή μας στρέφεται πάλι στα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο αποτελεί την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Και πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουμε κάνει δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι σταματούμε την προσπάθειά μας. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα. Συμπεριλαμβάνουν σε αυτά και το βρεφικό γάλα, όπου πια οι μειώσεις ξεπερνούν το 15%. Και βέβαια θέλω να επαναλάβω ότι οι έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς συνεχίζονται αμύωτοι και ότι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές. Δεν πρόκειται να δεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. Γι' αυτό και τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει όπως έκτεδη είναι σημαντικά. Και θα εξακολουθούμε να ελέγχουμε με αυστηρότητα την αγορά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλες είναι, θα εφαρμόζουν τον νόμο έτσι όπως έχει ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε και τις σημαντικές μας παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Βρίσκομαι πολύ τακτικά, όπως ίσως έχετε δει, σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας της χώρας, τα οποία απολαμβάνουν το όφελος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στα κτίρια των νοσοκομείων μας, στον εφοπλισμό τους, έτσι ώστε βήμα-βήμα να μπορούμε να πούμε ότι χτίζουμε αυτό το νέο ΕΣΥ, το οποίο όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες προσδοκούν. Τονίζω ότι και αυτή είναι μια διαρκής και συνεχής προσπάθεια. Θέλω να επισημάνω όμως την πολύ μεγάλη συνεισφορά και πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης και εν γέννη των ευρωπαϊκών πόρων σε αυτήν την σημαντική προσπάθεια εξυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και το λέω βέβαια λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε ευρωεκλογές και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναδεικνύουμε απέναντι στις φωνές του λαϊκισμού και του στήρου ευρωσκεπτικισμού την θετική πλευρά της Ευρώπης και το πόσο ωφελημένη είναι η χώρα μας, ειδικά από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς λαμβάνουμε κατά κεφαλήν το μεγαλύτερο ποσοστό πόρων από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ και λίγο στα θέματα της ασφάλειας και ειδικά της εικόνας που υπάρχει στα πανεπιστήμια μας. Όπως είδατε, υπήρξαν επιχειρήσεις της αστυνομίας και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι παράνομες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν, στους φοιτητές, στους καθηγητές, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τους μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρο στήρων συγκρούσεων. Και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε όμως και τη συνεργασία, το ξαναπώ αυτό, των πιθανικών αρχών, οι οποίες και αυτές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Θα το πω όπως το αισθάνομαι. Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι να προδένουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις κατ' επανάληψη και τα πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή κίνηση που δεν είναι άλλη από τη διαγραφή τους από το πανεπιστήμιο. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχε η ανοχή η οποία επιδεικνύεται μερικές φορές στην πατρίδα μας για τέτοιου είδους φαινόμενα. Τέλος, θέλω να σταθώ και λίγο στα ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλία. Είχα και πάλι μια αναλυτική συζήτηση και με τους αγρότες της περιοχής αλλά και με τους εκπροσώπους
των θεσμικών φορέων του πρωτογενού τομέα, καταδεικνύεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη να στρέψουμε στρατηγικά το βλέμμα μας στην Θεσσαλία, με σημαντικά έργα υποδομής τα οποία θα θωρακίσουν την περιφέρεια Θεσσαλίας από πλημμυρικά φαινόμενα και θα μας επιτρέψουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους υδάτινους πόρους, οι οποίοι δυστυχώς φθήνουν τα τελευταία χρόνια, παρά την τεράστια καταστροφή την οποία έφερε ο Ντάνιελ, το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας, δυστυχώς δεν μειούμε. Στεκόμαστε κοντά στους αγρότες μας, ικανοποιούμε τα αιτήματά τους, τα οποία θεωρούμε ότι είναι δίκαια. Ψηφίστηκε ήδη η διάταξη, η οποία τους δίνει την δυνατότητα να μπορέσουν να κλειδώσουν χαμηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για μία δεκαετία. Συζητούμε μαζί τους τον μόνιμο τρόπο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ώστε αυτή η παρέμβαση να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο δίκαια κριτήρια και να ωφελούνται οι κατ' επάγγελμα αγρότες πρωτίστως. Και σε μια εποχή όπου τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα μονοπολούν και την ευρωπαϊκή συζήτηση, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για τη στήριξη του ελληνικού πρωτογενού τομέα, αναγνωρίζοντας από τη μία ότι η πράξη μετάβαση πρέπει να γίνει, από την άλλη εκφράζοντας ξεκάθαρες επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία ενδεχομένως να είχε μέχρι σήμερα δρομολογηθεί, διότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε στους αγρότες μας και στους κτηνοτρόφους μας δυσβάστακτες υποχρεώσεις, οι οποίες συρρυκνώνουν συχνά το εισόδημά τους και καθιστούν τελικά βραχυπρόθεσμα τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα μη ανταγωνιστικό. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά την κοινωνική συνοχή. Πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στα θέματα της υγείας, ιδίως σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σύνολο. Και έτσι πρέπει οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι προς την σωστή κατεύθυνση, πάντα να ενισχύεται η δημόσια υγεία. Είναι πολύ σημαντικό αγαθό. Φυσικά η ακρίβεια, παρακολουθώ και εγώ τις κινήσεις και το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, όσο λειτουργούν οι ελεγκτικοί και οι ακυρωτικοί μηχανισμοί, νομίζω ότι υπάρχει και αναγκαστική έστω συμμόρφωση, εάν δεν είναι συμμόρφωση εκούσια με την ομότητα όπως θα έπρεπε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την κοινωνική συνοχή το θέμα, για τα νοικοκυριά, για την ευημερία τους. Το μεγάλο στοίχημα, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δημοκρατίας, είναι η καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων από όλους όρους. Και πράγματι πρέπει να γίνονται πολλές φορές σταθμίσεις στο κατά πόσο η απόλαυση δικαιωμάτων από μια μερίδα συμπολιτών μας οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων για τους υπόλοιπους. Και εκεί νομίζω ότι είναι οι δύσκολες σταθμίσεις που πρέπει να κάνουν όλα τα αρμόδια όργανα και η πολιτεία τελικά να εφαρμόζει την νομιμότητα. Και διαβάζω, παρακολουθώ αυτές τις μέρες και ήμουν και πρόσφατα στη Σλοβακία, είχαμε μια συζήτηση όλοι. Έχουμε μία ανησυχία και ελπίζουμε για το καλύτερο στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, με την έννοια έτσι ότι θα επικρατήσουν οι δυνάμεις που βοηθούν το κοινωνικό σύνολο, οι δημοκρατικές δυνάμεις. Πολλά επηρεάζονται και θα επηρεαστούν, βλέπω, και η πολιτική, η αγροτική πολιτική επηρεάζεται, ας πούμε, επηρεάζει το ουκρανικό. Βλέπουμε συγκρούσεις και πολλά ζητήματα ανακύπτουν. Θα νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και στο θέμα αυτό.